Μα φτάνουμε. Όχι. Φτάσαμε. Φτάνουμε και φτάνουμε. Δεν φτάνουμε. Πες εκεί μέσα και σκάσε επιτέλους. Ειλικρινά πάφτε. Δεν μπορώ να σας ακούω άλλο εδώ πέρα. Έχω κουραστεί από το ταξίδι μου και εσάς να παρλάρετε. Αγλαϊτσά. Κουράστηκα. Πότε θα φτάσουμε. Αχ, Γιουργάκη. Σκάσε. Να χαρίσω ότι αγαπάς δηλαδή. Μου έχεις πάρει τα αυτιά εσύ και πίσω από το καθισμά μου. Αχ, μπαμπά. Μπαμπά, σταμάτη το αυτοκίνητο. Ζαλίζομαι, νομίζω το κάνει με το... Το κάνει με το... Εάν τολμήσεις κακομύρ μου και μου ξεράσεις το αυτοκίνητο, ετοιμάσου να κατέβεις εδώ όπως είμαστε. Στην ερημιά σε παράτησα. Γιωργάκη, να χαρίσω ότι αγαπάς. Κράτα τον εμετό σου και άνοιξε λίγο το παράθυρο να πάρεις αέρα, γιατί εγώ θα τα μαζεύω μετά. Δεν βλέπεις και ο πατέρας έχει γίνει έξαλλος εδώ δίπλα. Αχ, δυνάμωστο. Μ' αρέσει πολύ η χαλαντράγκαινα. Όπου την κουραστείς, καταλαμβάνω εγώ το τιμόνι. Είμαι και λίγο ντραϊβέρισσα και το ξέρω. Μα ο Νίκος με ενοχλεί. Πες του κάτι, μαμά ο Νίκος με ενοχλεί. Ψέματα λέει, αυτός με ενοχλεί. Όλη την ώρα τα ρίχνει πάνω σε μένα, άντε τώρα. Αν δεν το βουλώσετε τώρα, θα κατεβείτε από αυτό το αυτοκίνητο. Είστε αδέρφια. Πρέπει να είστε αγαπημένα. Μαμά, ο Νίκος δεν φοράει τη ζώνη του. Ναι, μαμά, τώρα. Τη φοράω τώρα. Απλώς είχε κολλήσει. Τη φοράω τώρα. Ναι. Το τόστο του βλάκα σου, κάνε χάλια το αυτοκίνητο. Πιάσε το τόστο από κάτω. Μη σε βάλω να το γλύψω στο αυτοκίνητο. Γιατί το είπες πάλι. Ουψ. Μαμά, ο ηλίθιος σου ξέρασε το αμάξι επειδή ζαλίστηκε. Και μετά είπε για μένα για το τόστ. Πάρ' το για να μάθεις. Μου το ξέρασε το κάθισμα το μαλακισμένο. Κατεβείτε τώρα, τώρα κατεβείτε. Εγώ δεν φοράω ζώνη. Βάλ' τη ζώνη σου τώρα. Τώρα όμως. Δεν θα το πω δεύτερη φορά. Δεν μπορώ σου λέω μωρέ όλη την ώρα με μια ζώνη και με μια ζώνη. Ναι, δεν θα κάνω εγώ εμετό επειδή το θέλετε εσείς. Λοιπόν, προσδεθείτε, ξεκινάμε. Συγγνώμη μαμά, θα οδηγήσει. Εγώ δεν έρχομαι. Να κάνει έτσι να μας σκοτώσει πουθενά. Ναι, εγώ οδηγάω, Γιουργάκη, δεν το κατάλαβα αυτό. Για να σε βλέπω και από τον καθρέφτη. Πρόσεχε πώς μιλάς στη μάνα σου, μη στην κόψεις τη γλώσσα. Καλά, Μαργούλα μου, όχι ότι έχει και τόσο άδικο το παιδί. Να τα λέμε τώρα και φτούνα. Η Παναγία μαζί μας απόψε. Τι με μιλάω έτσι, μωρά, δεν ξέρω να οδηγάει. Μα έρθω πίσω, θα στα σπάσω τα μούτρα. Για κουμί, ξέρεις τι φοβάμαι τώρα με τούτο εδώ το τιμόνι, έτσι πως το ισκάμι. Με σπάσω κανένα νύχι. Τα νύχια θα μας ενδιαφέρουν τώρα, ή να κοιτάς τον δρόμο σου μπροστά, μη μας τραφιάσεις πουθενά. Σιγότερα, Μαργούλα, πώς την πήρες έτσι τη στροφή, θα μου γυρίσουν τάντερα να κλεισάρουν όλα εδώ μέσα. Το κραγιόν μου. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, δεν έχω καμία όρεξη να πάω σε αυτό το κολοχώρι. Να δω όλους τους βλάχους που θα με ρωτάνε τι κάνεις και πού είσαι και πού χάθηκες και πώς το περνάς να φύγει. Να μιλάω και με νικηλιέ για να με καταλαβαίνουνε. Α, καλά. Το γουράκι είναι τέρμα ηλίθιο. Μου έχει λείψει τόσο πολύ το χωριό μου. Το χτυκιάρικο που εδώ δίπλα κάνει λες και το έχουμε φέρει από τα Παρίσια. Ρε, ζών. Και εμείς χωριάτες είμαστε. Ασκέτος που μένουμε στην Αθήνα. Το έχω ξαναδεί το έργο. Τρεις εβδομάδες, τρεις μήνες. Εσύ έχεις μια στη μάνα σου την κυράτσα μπροστά. Εγώ είμαι παιδί του πατέρα μου. Εγώ πολύ χαίρομαι πάντως που θα πάμε στο χωριό και θα δω και τους παλιούς μου συμμαθητές. Άρα τσιμπούσα που θα κάνουμε. Όρεξα εγώ τώρα να βλέπω τη μάνα σου, μου τονίσει το πόσο νοικοκύρευτη μου που δεν προσέχω τα γιάκα της. Εδώ η μάνα σας που είναι από το ίδιο χωριό και μας τον παίζει πρώτη βουσιάνα. Ας γελάσουμε. Καλά, κι εγώ μπορεί να είμαι βλάχα και να ξέρω να αντιμιλάω την περφουρά, αλλά μέσα μου πάντα κυλούσε αίμα πρωτεβουσιάνικο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Θα κατέβω λίγο στο φούρνο εκεί μπροστά και λίγο στο φαρμακείο δίπλα. Δεν θα αργήσω, μην κουνηθείτε ρούπι. Θα κλειδώσω το αυτοκίνητο. Ξέρετε, εντάξει. Δεν θα αργήσω, μην αγχωθείτε. Δεν είμαι απέναντι εκεί να με βλέπετε, εντάξει. Δεν θα σας πειράξει κανείς. Γιώργο, ποιος είναι αυτός που περνάει απ' έξω και είμαστε μόνοι μας τώρα. Σκύψε. Να μην μας βλέπει. Σταμάτα, Νίκο. Μην κάνεις έτσι και μας ακούσει και μας δικαιώθει και μας κλέψει. Τώρα που λείπει και η μαμά, τι θα κάνουμε, Χριστέ μου. Έλα, σήκω τώρα, έφυγε. Έρχεται και η μαμά, τη βλέπω, έλα. Εντάξει, όλα καλά. Σωθήκαμε. Μα το Θεό, δηλαδή. Πόσο ηλίθια παιδιά έχω κάνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι θα σας έκανε ο άνθρωπος που πέρναγε, δηλαδή, στο πεζοδρόμιο. Λα, Παναγία μου, με κάνατε ρεζίλι πάλι στην γειτονιά. Βάλτε τη ζώνη σας, φύγαμε όπως είμαστε. Δεν σας ξαναπαίρνω μαζί μου, να με κάνετε ξεφύλλα κάθε φορά. Ήρθε ο άνθρωπος και κάνατε λες και θα σας σκότωνε. Τέτοια ηλιθιότητα, πού μοιάσατε, στον πατέρα σας. Στον πατέρα σας, πού αλλού.
Τι ευλογία είναι αυτή. Φεύγουμε ένα ταξιδάκι δυο μας. Χωρίς τα μαλακισμένα. Προβλέπονται μεγάλες νύχτες με το γυναικάκι μέρα. Θα πάρουν τα στρώματα φωτιά. Γεια σας! Έκπληξη! Είμαστε κι εμείς εδώ. Δεν μας είδατε και μας έχετε πάρει μαζί σας. Εδώ μέσα είναι τα μαλακισμένα. Ακούσαν όλα αυτά που είπαμε. Τι τροπή. Θέλω να ταυτώ αυτή τη στιγμή. Είναι η κοκκούλα του. Καλά τους τη φορέσαμε. Τι? Δεν θέλετε μαζί τα παιδιά σας? Ωραία γονείς. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια να μιλάτε έτσι για τα παιδιά σας. Ποιανού ιδέα ήταν αυτή? Θα μπείτε και τιμω... Τώρα γύρνα πίσω. Η ιδέα του Γιώργου ήταν όλο αυτό, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δική σου ιδέα ήταν βλαμμένο και δεν θα με μπλέξει σε μένα. Φάτινε, για όλες τις φορές που με έχεις δώσει εσύ. Δεν εκτιμάτε τίποτα. Κολόπεδα. Πρέπει να βάλαμε μεγάλη μαέστρια για να βγουν τέτοια διαμάντια.